δεν το ξαναβάλω. Μπορεί κανείς να πιάσει, να ξυλαφίσει το σιτάρι που είναι η πρώτη ύλη της αλευρομηχανίας. Το είπατε πολλάκι, είμαστε σε οσιτοβολώνα. Το σιτάρι ήταν πολύ εύκολο να το προμηθευτεί κανείς. Ήδη από το 1893 που ξεκινά η ιστορία αυτής της μεγάλης επιχείρησης του Μίλου Παπά. Πίσω μας υπάρχει ένα video wall όπου οι επισκέπτες μπορούν να πληροφορηθούν τα βασικά στάδια που έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσει εδώ το σιτάρι, τη συγκομιδή. Και από εκεί και πέρα τα βασικά επίσης στάδια της επεξεργασίας των σιτηρών. Μετά αρχίζει η επεξεργασία των σιτηρών. Πρωτού προχωρήσουμε με το πρώτο σιτηριομήλο του Παπά. Καθαριστή. Υποθέτω ότι πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε βιωματικά πολλά από τα μηχανήματα που υπάρχουν εδώ.